Paizão, hein? Bravo. Τι κίνηση, τι έκφραση. Ευχαριστώ πολύ. Τι καλή που είσαι. Thank you. Για πείτε μου τώρα, πόσο καιρό θα μείνετε στη Θεσσαλονίκη, πού κάνετε εσείς στα μικρόφωνα. Δεν ξέρω, οκ. Πόσο καιρό. Πόσο καιρό θα μείνετε στη Θεσσαλονίκη. Ας πάω στο πίσω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα θα φύγουμε αύριο το πρωί. Αύριο φεύγετε. Ναι, δουλεύουμε στην Αθήνα. Και 1η Μαΐου αρχίζουμε στην πύλη Αξίου. Με τη Δέσποινα Μαδή. Με Δέσποινα Μαδή, Θανό Πετρέλη. Καλημέρα και εγώ. Χαίρεσαι. Γεια. Δεν μου λέτε όταν ήσασταν πέρσι στη Θεσσαλονίκη, πέρσι το καλοκαίρι. Βγαίνατε, πού πηγαίνατε, πώς περνούσατε την ώρα σας. Ξέρεις τι έγινε πέρσι. Μόλις είχαμε βγει από το σπίτι, μόλις είχε τελειώσει το παιχνίδι και μας φέρανε για δουλειά κατευθείαν εδώ. Αυτό δύσκολο ρε παιδιά. Και θέλω να σου πω ότι ήμασταν τόσο πιεσμένοι από τον εγκλεισμό που μοιραία ας πούμε κάθε βράδυ μετά τη δουλειά βγαίναμε. Παντού πηγαίναμε, πηγαίναμε όλο το αεροδρόμιο. Όμως κάθε βράδυ μετά το σόι είναι αυτό που λες, έξω. Αλλά επειδή ήμασταν πολύ πεινασμένοι, ήμασταν πολύ πεινασμένοι για έξω, ήμασταν 3,5 μήνες μέσα στο σπίτι. Οπότε γι' αυτό. Ναι, θέλαμε να βγούμε έξω. Όλοι μαζί. Δύο-τρεις φράσεις. Εσύ ήρθες κάνα δύο-τρεις φορές. Yeah. Εγώ με τον μόνο. Δεν σου αρέσει να βγαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εγώ είχε το δίσκο και δεν μπόρεσα. Α, δεν μπόρεσα. Γιατί δεν είχα δουλειά. Αλλά είχαμε πάει τρεις φορές έξω όλοι. Και ο κύριο Γκούναρης ήταν εκεί. Όλοι ήταν εκεί. Ήταν πολύ ωραία αυτό το βράδυ. Τώρα ελεύθερο χρόνο έχετε. Λίγο. Μου τώρα εσύ θα αργήσει γιατί το δίσκο. Εγώ τώρα είμαι οκ. Κάνω μάθημα. Μόνο έχω συγκέντρωση αυτό. Δεν είναι σαν πριν. Φίλους έχεις κάνει. Friends. Ναι. Yeah. Και βγαίνεις αιτία καφέ, κανονικά. Yeah, βγαίνω. Θέλω να μάθω πώς, τον ελεύθερο σου χρόνο τι κάνεις. Κάθε σπίτι βγαίνεις έξω. Well, I like, άμα δεν είμαι κουρασμένη, πάω έξω. Ξέρεις, πάω ξανά πάω. Ναι. Έχω πάει, ξέρεις, με την Αλία, κάποιες μένουν τηλεφωνώ, έλα να πάμε, να πάμε, γιατί μένουμε κοντά. Και κάνουμε αυτά. Εγώ μου αρέσει να πάω να χορέψω. Να χορέψεις, είμαι σίγουρη. Σε είδα και ένα κλαπ. Για διακοπές τώρα. Θα δούμε. Το καλοκαίρι. Αναλόγως, προφανώς. Δεν έχετε ανάγκη, έτσι. Εγώ θα πάω Νέα Υόρκη. Θα πας Νέα Υόρκη, ναι, σίγουρα. Εγώ έχω ανάγκη, αλλά δεν το υπολογίζω καθόλου. Τώρα εντάξει τι. Τώρα δεν είναι ώρα για διακοπές, νομίζω. Είναι ώρα για δουλειά. Ναι. Κάνουμε, έχουμε κάνει αρκετές διακοπές, εντάξει. Για πείτε μου για σήμερα το βράδυ. 8 η ώρα. 8 η ώρα στο Παλέντε Σπορ. Μια μεγάλη συναυλία προς τιμή των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Να περιμένουμε καμία έκπληξη. Πάντα ακρίβει έκπληξη, Δέσποινα. Κάνει ένα φοβερό σοου. Πιστεύω θα ικανοποιηθεί όλος ο κόσμος. Θα έρθει. Και μετά τη συναυλία. Μετά τη συναυλία θα πάμε κάπου για φαγητό. Ναι. Και άμα έχουμε ακόμα δυναμάρια. Θα δείξει μόνο. Θα χαμογελάει αυτό. Θα συνεχίσουμε. Για πες μου, αγαπημένα στέκια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που εντάξει, κάπως τη ζήσατε. Εσύ, από ό,τι κατάλαβα περισσότερο, διότι έβγαινες κάθε βράδυ. Ποια είναι τα αγαπημένα σας στέκια. Εμείς έχουμε δει την καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη περισσότερο. Ναι. Δηλαδή στο αεροδρόμιο τα μαγαζιά. Τώρα στο κέντρο μου αρέσει πάρα πολύ σαν Αριστοτέλους. Την Αριστοτέλους. Εκεί πέρα. Όχι. Ξέρεις, Καλομήρα. Πίσω μου τα μάτια, από τα Γιώργο. Είναι μια πλατεία, η κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης, όπου είναι πάρα πολλά καφέ ωραία. Okay. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Oh, wow. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όταν, αν εσύ τώρα, Γιώργο ή Καλομήρα, εμφανιστείτε στην πλατεία Αριστοτέλους, να καθίσετε ήσυχα και ωραία, να πιείτε το καφεδάκι σας, δεν τι γίνεται, πανικός. Δεν έχονται όλες τις κοπέλες. Πώς όχι τώρα. Έλα, εντάξει, είναι διακριτικός ο κόσμος. Δεν έρχονται. Έρχονται κάποιοι, αλλά δεν είναι και τραγικά τα πράγματα, μπορεί να κάτσει. Όχι, Μια χαρά. Μια χαρά, του αρέσει γι' αυτό. Καλομήρα, εσύ έχεις ανάγκη από προσωπικές στιγμές. Your privacy. Yeah. Yeah, like, εγώ γενικά είμαι ανοιχτή, like, άμα με ρωτάς γιατί θα σου πω. Αλλά όταν έρχεται σε κάποια πράγματα, δεν είναι που δεν θέλω να σου πω, αλλά και εγώ ντρέπομαι λίγο. Όχι ντρέπομαι, αλλά
don't know ακόμα και δεν θέλω να πω, γιατί δεν είμαι έτοιμη να σου πω. Εκτός από αυτό, α, ναι. Ας πούμε το βράδυ όταν κυκλοφορείς. Ναι. Ή όταν θα πας να κάνεις ψώνια, κυκλοφορείς μόνη σου. Στην Αθήνα, ναι, like, πολλές φορές, άμα θέλω να πάρω κάτι, πάω κορονάκι και βάζω γυαλιά, καπελάκι και πάω. Ξέρεις, και πας. Yeah, yeah. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς. Και εμείς λίγο πρέπει να φύγουμε. Θα φύγουμε το βράδυ. Εσύ, από ναι. Το στούντιο θα φύγουμε το βράδυ. Εσείς τώρα πρέπει να πάτε η Καλομήρα στο Antenna FM 97,5. Ναι. Και να δώσει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Ακριβώς. Yeah. Συμπνήσατε λίγο, ήρθατε εδώ, σας ταλαιπωρήσαμε. Μια χαρά. Ελπίζω να περάσετε ωραία. Yeah. Yeah. Ελπίζω να περάσατε ωραία και εσείς εδώ μαζί μας στο Honda Center Απολλώνια Πολιτεία. Σήμερα ήταν εδώ η Καλομήρα και ο Γιώργος Χρήστου. Αναστατώσαμε όλον τον χώρο. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Εγώ να δώσω ραντεβού μαζί σας αύριο για μια καλή μέρα. Στο καλημέρα στο Μακεδονία TV από τις 10 μέχρι τις 12. Σας περιμένω, μη λείψει κανένας. Πολλά φιλιά. Να χαιρετήσουμε. Yeah. Bye guys. Γεια σας. Later. Later.